Ναι, ακριβώς χθες ενημερωθήκαμε την 4η υγειονομική περιφέρεια και από το Υπουργείο Υγείας ότι προκηρύσσεται θέση παιδιάτρου για τη Σαμοθράκη. Ήταν κάτι το οποίο όλοι αντιλαμβανόμαστε, το σε τι ταλαιπωρία υπήρχε αυτή τη στιγμή στους κατοίκους του νησιού. Και εγώ είχα αντιληφθεί και μέσα από το γραφείο και από πολλά τηλεφωνήματα και από την τοπική αυτοδιοίκηση πιέσεις που γινόντουσαν και στον Υπουργό, αλλά και ύστερα από την επίσκεψη που κάναμε με τον κύριο Γαλατούμου στη Βουλή, με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Κοντοζαμάνη, την αναγκαιότητα έτσι ώστε να πάψει μια κατάσταση να πηγαίνουν τα παιδιά να περνάνε απέναντι στην Αλεξανδρούπολη, έτσι ώστε να επισκεφτούν τι ένα παιδιά του. Ειδικά με την έξαρση της γρίπης, υπήρχε μια έξαρση αυτής της κατάστασης, επίσης μια επιδείνωση αυτής της κατάστασης. Θέλω να πιστεύω ότι θα δοθούν και τα κατάλληλα κίνητρα, έτσι ώστε όχι μόνο με την προκήρυξη θέσης, έτσι ώστε να καλυφθεί λοιπόν και αυτή η θέση, και αναμένουμε. Δεν σας έχουν πει πότε, αν έχουμε χρόνο διάγραμμα κτλ. Όχι, έτσι. Απλώς περιμένουμε την. Θέλω να πιστεύω ότι εντός εβδομάδας θα προκηρυχθούν σε όλη την Ελλάδα κάποιες θέσεις, έτσι και για τη Σαμοθράκη. Κάτι το οποίο δεν ήταν στο προγραμματισμό, κακώς, αλλά ευτυχώς ύστερα από την παρέμβαση και της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων μας, θεωρώ ότι έγινε επιτακτική αυτή η ανάγκη.